Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας από τον Πλάτανο, Παύλος Ανδριάς, επέστρεψε στον γενέθλιο τόπο του με το τέταρτο βιβλίο του που κυκλοφόρησε τον περασμένο Δεκέμβρη από τις εκδόσεις Ίαμβος. Η παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Η ξυπόλυτη κομπάρση» έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Η παρουσίαση οργανώθηκε από το βιβλιοπωλείο Δώρα της Δώρας Ευσταθοπούλου και αποτέλεσε την ευκαιρία φίλοι και γνωστοί του Παύλου Ανδριά και όχι μόνο να γίνουν επιβάτες στο νοσταλγικό ταξίδι στο παρελθόν σε μια Ελλάδα πιο αγνή, με μια ιστορία με αστυνομική πλοκή που πολύ εύκολα, όπως τόνισαν οι ομιλητές, θα μπορούσε να γίνει σενάριο για τηλεοπτική σειρά. Και να θυμίσω σε όλους ότι η Ολυμπία δεν έχει βιβλιοθήκη. Και άρα λοιπόν, μια και σιγά σιγά τα οράματα ξεκινάνε από μια κουβέντα και υλοποιούνται, νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να το πάρουμε στο μυαλό μας και συνεργατικά να αρχίσουμε να δουλεύουμε και αυτό το στόχο. Την εκδήλωση προλόγησε και συντόνισε η εκπαιδευτικός Αλεξία Λιάγκουρα, ενώ την συγγραφική διαδρομή του Παύλου Ανδριά παρουσίασε η δημοσιογράφος Ελένη Παπαδοπούλου. Αντιλαμβάνομαι τη συγκίνησή του, αφού κάθε φορά που επιστρέφεις στον τόπο σου και απευθύνεσαι στους συμπατριώτες σου με ένα δημόσημά σου, όπως την προκειμένη περίπτωση του συγγραφέας μας με το νέο του βιβλίο «Η ξυπόλυτη κομπάρση», είναι σαν να του συστήνεσαι με μια γλυκιά ταραχή από την αρχή. Ο Παύλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πλάτανο, περισσότεροι το γνωρίζετε, είναι δικό σας παιδί, και αποβάλλησε τα φτερά του για να κυνηγήσει το όνειρό του. Μία διαδρομή που θα ρω πως δεν ήταν εύκολη, γιατί όλοι εμείς που είμαστε παιδιά της επαρχίας, έχουμε ένα γλυφό κόφο, μία λαχτάρα, να γνωρίσουμε και να δεχτούμε με τη μία όλα όσα θεωρούμε ότι μας στερεί στην πρώτη μας νιώτη η κλειστή κοινωνία στην οποία έχουμε μεγαλώσει. Και αυτό συχνά μπορεί να αποδειχθεί μια πλάνη, μια παγίδα. Γιατί εύκολα χάνει τον προσανατολισμό σου, αν το πέταγμά σου είναι άτσαλο. Όμως στην περίπτωση του Παύλου, που ήταν ένας άνθρωπος με μια συγκροτημένη προσωπικότητα και τα βήματά του ήταν προσεκτικά και μελετημένα και με αμυντικό πάντα την ευαισθησία που τον διακρίνει, αυτός ο κρυφός πόλος ήταν εφόδιο και παρακαταθήκη για το μέλλον. Για το βιβλίο και την ιστορία που πραγματεύεται μίλησε ο φιλόλογος αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, ο οποίος είχε και τη φιλολογική του επιμέλεια, ενώ ο αντιδήμαρχος Γιώργος Γεωργακόπουλος μίλησε όχι μόνο για το συγγραφικό ταλέντο του Παύλου Ανδριά, αλλά και την αξία των βιβλίων και το κέρδος της ανάγνωσής του. Μας παρόντευνε με τη φράση «Η Ολυμπία, παιδιά, παράγει πολιτισμό». Άρα πρέπει να μοιράσει και πολιτισμό. Μοιράστε λοιπόν πολιτισμό. Ήταν κάτι που ο ίδιος είχε ξεκινήσει να κάνει. Μέσα από τα βιβλία του, σε εισαγωγικά, μοίραζε πολιτισμό. Υλοποιούσε αυτό που είχε σαν όραμα για τον τόπο του, για την Ολυμπία. Και έτσι ξεκινήσαμε την ίδια χρονιά, και θέλω να πιστεύω με επιτυχία που μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη την έκθεση βιβλίου Αρχαίας Ολυμπίας. Και εμείς μπορώ να πω ότι πρέπει να τη συνεχίσουμε, μια και είναι η ώρα αυτή που βρισκόμαστε όλοι εδώ και όλες οι αρχές του τόπου, να συνεχίσουμε να κάνουμε την έκθεση όσο γίνεται πιο καλύτερη. Παύλο, σε ευχαριστούμε για αυτό. Είναι ένα έμπρακτο, ένα σημάδι, έμπρακτο ενδιαφέρον σου για την Ολυμπία. Η ξυπόλυτη κομπάρση είναι το έκτομο βιβλίο κατά σειρά. Πραγματεύεται μια ερωτική ιστορία με κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Είναι ιστορία η δικιά μας, είναι ιστορία του τόπου μας, είναι γεγονότα που έχουμε ζήσει, γεγονότα που μας έχουν κάνει άλλες φορές να δακρύσουμε, να γελάσουμε και να προβληματιστούμε. Η Αναστασία, η ηρωέδα του βιβλίου, μία στάρ του σινεμά, ζει όλο αυτό το παραμύθι που είχαν φτιάξει στην περιοχή και γενικά σε όλη την Ελλάδα και η διαπλοκή και τα μίντια, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή όταν συνειδητοποιεί ότι όλα ήταν ένα παραμύθι, έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα και σοκαρισμένη προσπαθεί να δώσει μία λύση. Μία λύση που ευτυχώς για αυτή έρχονται να τη δώσουν οι πρωταγωνιστές της καθημερινότητας. Ένα βιβλίο αφιερωμένο για την πατρίδα μας, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, το Πλάτανο, την αρχαία Ολυμπία και την Ηλία.